Κύριε Σέργη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Αλμπέρτη. Καλό μεσημέρι. Μα τι γίνεται εκεί στο Γερσάνη? Γίνεται χαμός αυτές τις ημέρες. Είναι ανάστατοι οι κάτοικοι. Παίρνουμε, λαμβάνουμε τα μηνύματα και εδώ στην εκπομπή μας. Για πέστε μας, για περιγράψτε μας καλύτερα την κατάσταση. Κοιτάξτε, μετά τις τελευταίες εξελίξεις όπου έχει γίνει τις τελευταίες δύο ημέρες με το έργο του αποχετευτικό, το δίκτυο ας πούμε, που θα περαστεί από τη μέση του χωριού, ο κόσμος ξεσηκώθηκε. Φυσικά. Και είναι οι αντιδράσεις είναι απόλυτα δικαιολογημένες. Αυτός ο αγωγός, να σας ρωτήσω κάτι, αυτός ο αγωγός δεν θα μεταφέρει και τα λίμματα του Αγερσανίου? Είναι μόνο, δηλαδή περνάει για τα άλλα χωριά, δεν εξυπηρετεί και το Αγερσανί? Αυτός ο αγωγός, από όσο έχουμε ενημερωθεί, είναι αγωγός ο οποίος θα μεταφέρει τα λίμματα της Βίβλου και του Σαγκρίου. Μάλιστα. Ο Άγιος Αρσένιος στο χωριό, η κοινότητα του Αγίου Αρσενίου, έχει εδώ και πολλά χρόνια δική της αποχέτευση, η οποία μεταφέρει τα λίμματα στο βιολογικό. Ναι, ναι, κατάλαβα. Άρα λοιπόν, για να περάσουν τα λίμματα από τα άλλα χωριά, πρέπει να περάσουν μέσα από το κέντρο του χωριού. Δεν μπορούσε να επιλεγεί μια άλλη διαδρομή, εν πάση περιπτώσει, του αγωγού? Έπρεπε να περάσει από το κέντρο του χωριού. Για να πάρουμε από την αρχή έτσι λίγο το πράγμα. Ναι, ναι. Τον Οκτώβριο, με πρωτοβουλία του Προέδρου, του κυρίου Γρηγόρη Σέργη, του Προέδρου της κοινότητας, ναι, είχε γίνει μια κοινή συνάντηση της κοινότητας και του συλλόγου του δικού μας, όπου ανακοινώθηκε, ας πούμε, το ότι το έργο έχει ψηφιστεί από πιο παλιά, ναι, και ότι θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Συνυπογράψαμε ένα έντυπο διαμαρτυρίας, το οποίο αποστάλθηκε στο Δήμο, που λέγαμε ότι ο αγωγός αυτός να μεταφερθεί περιφερειακά εκτός του οικισμού του Αγίου Αρσενίου. Βεβαίως, λογικό. Δεν γίνεται να κόψουμε το χωριό μες στη μέση, που θα προκαλέσει τεράστιες ζημιές στην τοπική αποχέτευση, στο δίκτυο ίδρευσης, στα τηλέφωνα, και όχι μόνο κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, αλλά και μετά την περάτωσή του. Mm-hmm. Με δυσοσμία, με κίνδυνο να εκχυλήσουν ας πούμε τα φρεάτια και να τρέχουν τα λίμματα μέσα στη μέση του δρόμου, γιατί μιλάμε για τεράστιο όγκο λιμάτων. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι δύο κοινότητες, είναι πάρα πολλά τα σπίτια, είναι τεράστιος όγκος λιμάτων. Φυσικά, φυσικά. Και από ό,τι μάθαμε, είχαμε τέτοιο ατύχημα. Έσπασε ο αγωγός εχθές. Έσπασε ο αγωγός, γιατί κόβουν τον αγωγό, καθώς κόβουν τον δρόμο, έκοψαν και τον αγωγό το δικό μας. Ναι. Εν τω μεταξύ, εμείς έχουμε και την πικρία από τον αγωγό, τον παραλιακό κάτω. Βέβαια. Που ανατακτά χρονικά διαστήματα υπάρχει έντονη δυσοσμία, και πέρσι είχε εξηλίσει, ας πούμε, ένα φρεάτιο στην Πλάκα, και φέτος και στην Αγία Άννα. Είναι υγειονομική βόμβα αυτό μέσα στο χωριό. Είναι υγειονομική βόμβα, πόσο μάλλον αυτές τις ημέρες που έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, και αν είναι μία φορά δηλαδή το πρόβλημα σε άλλη περίοδο του χρόνου, τώρα είναι πολύ μεγαλύτερο, θέλω να πω. Ακριβώς, ακριβώς. Και θα είναι, αν γίνει αυτό το έργο, θα είναι ένα μόνιμο πρόβλημα, ένα χρόνιο πρόβλημα για τους μόνιμους κατοίκους, για τους συγχωριανούς. Γιατί το λέτε αυτό, ότι θα είναι μόνιμο? Μόνιμο πρόβλημα. Θα είναι μόνιμο πρόβλημα, γιατί θα υπάρχει πάντα δυσοσμία. Όταν είναι, ας πούμε, μπροστά από το σπίτι το φρεάτιο, το οποίο θα τρέχουν συνεχόμενα μέσα τα λίμματα, αυτό το οποίο θα κατεβαίνει από μια τεράστια κατηφόρα από πάνω από το βουνό, και θα κατεβαίνει τόσα πολλά λίμματα, φυσικά και θα είναι πρόβλημα. Τώρα με το έργο που είναι σε εξέλιξη, έχετε και πολλές διακοπές υδροδότησης στο χωριό. Μάλιστα σήμερα μία κάτοικος του χωριού μου έστειλε μήνυμα εδώ και μου λέει ότι από το πρωί δεν είχε νερό το Αγερσανί. Δεν είχε νερό. Όταν ενώνεται η σωλήνα της ίδρευσης, φυσιολογικό είναι να έχουν πάει και χώματα μέσα και μπάζα και τα λοιπά, και έρχεται βρώμικο νερό στα σπίτια των ανθρώπων, στις συσκευές τους. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Ναι, και δεν ήταν εν πάση περιπτώσει και η κατάλληλη εποχή να γίνει το έργο εδώ κατά μεσής του καλοκαιριού. Βέβαια, ο Δήμαρχος χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο είπε ότι δεν γίνεται διαφορετικά, ότι πρέπει να προχωρήσει αυτό το έργο και ότι δεν μπορεί να γίνει και άλλη εποχή του χρόνου εκτός από το καλοκαίρι, διότι μπορεί να βρέχει, μπορεί να υπάρχουν άλλες καιρικές συνθήκες που δεν μπορεί να γίνει το έργο. Ναι. Αυτό είπε χθες στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, απαντώντας σε κάποιο ερώτημα εκεί Δημοτικών Συμβούλων, ο Δήμαρχος, ο κ. Λιανός.
Κοιτάξτε, έχουμε δημιουργήσει τα αναστάτωση στο Αγερσάνη, αλλά είναι έργα που, τα οποία θα πρέπει να ολοκληρωθούν και δεν μπορούν να γίνουν το χειμώνα. Οπότε θα ολοκληρωθεί το έργο. Άρα θα πρέπει κάτι εκεί να δείξουν κατανόηση, είπε. Από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, αποφασίστηκε να γίνει το έργο μέσα στο καλοκαίρι, επειδή ξέρω εγώ δεν έχει πολλούς κατοίκους στο χωριό, γιατί οι περισσότεροι μεταφέρονται κάτω. Ναι, βέβαια. Όμως δεν είναι μόνο αυτές τις 10-20 μέρες το πρόβλημα, σας λέω. Εμάς, ναι, το ναι. πρόβλημά μας είναι ότι θα υπάρχει και μετέπειτα. Mm-hmm. Πώς σκέφτεστε τώρα να το... Πώς σκέφτεστε να κινηθείτε? Ξέρω ότι έχετε φτιάξει μια επιστολή διαμαρτυρίας και μαζεύετε υπογραφές. Φυσικά, ναι. Με πρωτοβουλία των κατοίκων του Αγίου Αρσενίου συντάχθηκε ένα έγγραφο διαμαρτυρίας, όπου και αυτή τη στιγμή συλλέγονται υπογραφές, να κατατεθεί στο Δήμο, ώστε να μπορέσουμε έστω και την ίστατη στιγμή να βρούμε μία λύση. Mm-hmm. Να βρεθεί μία λύση. Πιστεύετε... Να σταματήσει το έργο, να πάει από κάπου αλλού. Πιστεύετε ότι τώρα που έχει ξεκινήσει το έργο θα μπορέσει να σταματήσει και να πάει από κάπου αλλού? Τι σας έχει πει ο Δήμαρχος, του έχετε μιλήσει, του έχει μιλήσει ο Πρόεδρος, ας πούμε, αυτές τις ημέρες? Από το ξέρω, έχει μιλήσει, είναι σε επικοινωνία ο Πρόεδρος με τον Δήμαρχο. Ο Πρόεδρος έχει εκφράσει, όπως σας είπα και από την αρχή, την αρνητική του στάση απέναντι στο έργο. Ναι, ναι, βέβαια. Ναι, μας το είπε και εμάς. Ναι, ναι. Θέλω να σας πω σε αυτό το σημείο ότι ναι. μας είχε γίνει ενημέρωση από τον, μετά το έγγραφο το οποίο είχαμε στείλει, μας είχε γίνει μία ενημέρωση μετά τον Οκτώβριο, τον Δήμαρχο, λέτε. Ναι. ναι, 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 και από τον Δήμαρχο, που η αλήθεια είναι ότι πρέπει να πω ότι αμέσως ανταποκρίθηκε, έτσι, αμέσως ναι. ανταποκρίθηκε. Μας ενημέρωσε με έγγραφο ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα, δε, αλλά αυτά, τώρα κατά πόσο μπορούμε να τα πιστέψουμε και να βασιστούμε, όταν δηλαδή ζητήσαμε κάποιες εγγυήσεις. Τι μπορείτε να μας εγγυηθείτε, ας πούμε, ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα, ότι δεν θα έχει λύσει το φρεάτιο ή ότι δεν θα έχει μισοσμία? Δεν μπορεί να δώσει κάποιος τέτοια εγγύηση. Ναι, δεν μπορεί να δώσει κάποια εγγύηση τέτοια κάποιος. Και μάλιστα κάποιος που δεν γνωρίζει, δεν είναι γνώστης κιόλας του συγκεκριμένου ναι. έργου. Δεν είναι ειδικός, ας πούμε, για να απαντήσει. Ακριβώς. Οπότε λοιπόν περιμένετε τώρα να μαζευτούν οι υπογραφές. Πιστεύω ότι όλοι οι κάτοικοι υπογράφουν αυτή την επιστολή διαμαρτυρίας, η οποία θα, φυσικά, σταλεί, θα φυσικά. Σταλεί μετά στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Θα κατατεθεί στο Δήμαρχο, βέβαια, mm-hmm. στο Δήμο Νάξου. Για να δούμε τι μέλη γενέστε. Τα έργα συνεχίζονται πάντως, ωστόσο, και σήμερα. Τα έργα συνεχίζονται και σήμερα, κανονικά. Υπάρχουν κάθε μέρα αντιδράσεις από τους κατοίκους. Αλλά πρέπει κάπως να, δηλαδή μόνοι τους οι κάτοικοι να μπουν μπροστά, να σταματήσουν το έργο, είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Μάλιστα. Δηλαδή οι αρμόδιοι φορείς να κινηθούν ανάλογα. Έτσι θα πρέπει να γίνει, να υπάρξει μια συνεννόηση μεταξύ εσάς που, και εσάς από το Σύλλογο και από τον Πρόεδρο της Κοινότητας, να έρθετε σε μια επαφή με τον Δήμαρχο, να δείτε πώς θα το διευθετήσετε το θέμα μαζί και με την επιστολή διαμαρτυρίας την οποία έχετε συντάξει και υπογράφετε αυτές τις ημέρες. Πιστεύω να τελειώσουν όλα καλά και να γίνει ό,τι είναι το καλύτερο, εν πάση περιπτώσει, για το πανέμορφο ακριβώς, χωριό σας, για το Αγερσάνη. Αυτό θέλουμε όλοι. Να προστατευτεί και η δημόσια υγεία πάνω απ' όλα και η ακίνητη περιουσία των ανθρώπων που ζουν εκεί στο χωριό. Και φυσικά να γίνει και το έργο, γιατί εμείς δεν θέλουμε να παρεξηγηθεί η στάση μας. Δεν είναι το Αγερσάνη απέναντι στο έργο το συγκεκριμένο, το οποίο είναι μεγάλη σημασία για τα χωριά. Όμως δεν γίνεται να γίνει εις βάρος των μόνιμων κατοίκων του Αγίου Αρσενίου. Βέβαια, αλλά απορώ δηλαδή πώς αυτός ο μελετής που έχει φτιάξει αυτή τη μελέτη περνάει τον αγωγό μέσα ακριβώς από το χωριό, αφού δεν εξυπηρετεί το χωριό. Θα μπορούσε να το κάνει περιφερειακά, απ' έξω. Περιφερειακά, ακριβώς, περιφερειακά. Σε ένα δρόμο ο οποίος περνάει ίσα-ίσα να ανέβει ένα αυτοκίνητο, ή μπροστά από την είσοδο της εκκλησίας να γίνει το κεντρικό φρεάτιο, το κεντρικό πηγάδι, mm-hmm. θα μαζεύονται εκεί τα λύματα. Δεν γίνεται. Μάλιστα. Καλοκαιράκι, κύριε Σέργη. Ο σύλλογός σας πάντα κάτι ετοιμάζει για το καλοκαίρι. Πάντα ετοιμάζει κάποιες εκδηλώσεις. Όχι μόνο το καλοκαίρι, και το χειμώνα βλέπουμε ότι κάνετε πολύ όμορφες εκδηλώσεις. Έχετε προγραμματίσει για φέτος τι θα κάνετε? Έχετε βγάλει το πρόγραμμά σας? Κοιτάξτε, στην αρχή του καλοκαιριού κάναμε μια εκδήλωση τον Κλείδωνα και με τους Μάιδες. Είχαμε αρκετά χρόνια να το κάνουμε, το οποίο και άρεσε και στους επισκέπτες, έγινε στον Άγιο Προκόπιο, άρεσε και στους επισκέπτες.
και στους συγχωριανούς που ήρθαν και παρακολούθησαν, ας πούμε, το δρόμενο. Έχουμε στο μυαλό μας αυτή τη στιγμή να κάνουμε μια αναβίωση πανηγυριού μέσα στο καλοκαίρι. Πολύ ωραίο. Λογικά μέσα στον Αύγουστο. Και φυσικά έρχεται η γιορτή της πατάτας, που γίνεται σε συνδιοργάνωση βέβαια με την Ένωση Αγροτικών Τουρισμών, Αγροτικών Συνεταιρισμών, ναι, ναι. Το οποίο είναι έτσι το μεγαλύτερο event του χρόνου σαν εκδήλωση. Ναι, σαν εκδήλωση του Συλλόγου είναι το μεγαλύτερο event, γίνεται το Σεπτέμβριο και πάντα έχει τεράστια επιτυχία. Αλλά και αυτό που λέτε για την αναβίωση του πανηγυριού, και αυτό θα είναι πάρα πολύ όμορφο, να θυμηθούμε και να δούμε πώς ήταν τα πανηγύρια τα παλιά χρόνια, γιατί έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα μέχρι σήμερα. Θέλουμε να προσελκύσουμε και τους μόνιμους κατοίκους, αλλά και τον επισκέπτη που έρχεται στο νησί, να δει πώς, όπως ακριβώς είπατε, να δει πώς ήταν το παραδοσιακό πανηγύρι και να πάρει και ζωή και το χωριό μας τους καλοκαιρινούς μήνες. Κατά καιρούς ακούγεται το όνομά σας ότι θα ασχοληθείτε και με τα δημοτικά εδώ στην Άξο, κύριε Σέργη. Σκοπεύετε να ασχοληθείτε κάποια στιγμή? Κοιτάξτε, ο κάθε πολίτης πρέπει να είναι ενεργός. Ναι. Είναι αλήθεια, ναι, έχουν γίνει κάποιες προτάσεις. Είμαστε υποσκέψη και... Εντάξει, έχουμε ακόμα. Καλό είναι εσείς που είστε νέοι άνθρωποι, που είστε δραστήριοι άνθρωποι, να ασχοληθείτε με τα κοινά, γιατί έχετε και νέες φρέσκες ιδέες και έχετε ήδη έτσι μια πορεία, παρόλο που είστε νέος, για σας μιλάω, όπου ναι, γνωρίζετε αρκετά πράγματα. Ναι, σας λέω, οπότε να το σκεφτείτε προτάσεις, και να μην το απαξιώνετε. Το σκεφτόμαστε, φυσικά και δεν απαξιώνουμε τα κοινά. Γιατί... Όχι, γιατί συνήθως οι νέοι τα απαξιώνουν, γι' αυτό σας το λέω. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα της εποχής, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Το οποίο εμείς πρέπει να μπούμε μπροστά, οι νέοι πρέπει να μπουν μπροστά. Έτσι είναι. Για να δώσουμε νέες ιδέες στον κόσμο και μεγαλύτερη δραστηριοποίηση, έτσι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Έχετε νέες ιδέες, βλέπετε αλλιώς, το μέλλον σας ανήκει εν πάση περιπτώσει κιόλας, οπότε καλό είναι να το διαμορφώσετε έτσι όπως εσείς πιστεύετε ότι είναι καλύτερα. Ακριβώς, ακριβώς. Είμαστε υποσκέψη και θα δείξει, το μέλλον θα δείξει. Θα είναι το δούμε λοιπόν, θα δούμε αν θα είστε σε κάποιο συνδυασμό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σέργη, που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.